Με πανό διαμαρτυρίας όπως στην περίπτωση του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, αλλά και με αποχή κάποιων μαθητών από τη διαγωνιστική διαδικασία, σημαδεύτηκαν οι εξετάσεις πιλωτικού χαρακτήρα ελληνική PISA, οι οποίες είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν σήμερα σε 40 συνολικά δημοτικά και γυμνάσια της Κρήτης από τα 600 πανελλαδικά. Θα επιφέρει μια κατηγοροποίηση των σχολικών μας μονάδων και έπεται μετά στη συνέχεια και μια ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικού, η οποία δεν προκύπτει από κανένα παιδαγωγικό στοιχείο. Εμείς ματώνουμε οικονομικά σήμερα, χάνουμε χρήματα από το οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Γιατί το κάνουμε? Προσδοκούμε ένα καλύτερο σχολείο. Και αν ξέραμε ότι αυτός ο διαγωνισμός θα βοηθούσε σε ένα καλύτερο σχολείο, θα μας έβρισκε στον προμαχώνα υπέρ αυτών των εξετάσεων. Είναι ενδεικτικό ότι σε κάποια από τα 21 δημοτικά της Κρήτης οι μαθητές της 6ης τάξης επέλεξαν να μην προσέλθουν σχολικές αίθουσες, όπως για παράδειγμα σε 3 δημοτικά των Χανίων, σε 2 του Ηρακλείου και σε 1 δημοτικό του Λασιθίου, ενώ στα 19 γυμνάσια του νησιού που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο για να συμμετέχουν, οι μαθητές της 3ης τάξης σε Ηράκλειο, Χανιά και Λασίθη διαγωνίστηκαν κανονικά, την ώρα που στα 3 γυμνάσια του Ρεθύμνου η αποχή των μαθητών άγγιξε το 70%, μιας και στο 5ο γυμνάσιο του Σταυρωμένου, σύσσωμοι μαθητές της 3ης τάξης γύρισαν την πλάτη τους στις εξετάσεις PISA. Και οι ίδιοι οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι αυτό που έρχεται δεν είναι αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Άρα δηλαδή η πανάκια όλων είναι μια αξιολόγηση. Εντάξει, αν αυτό είναι η λύση του προβλήματος, τι να πω. Εμείς οι εκπαιδευτικοί της πράξης γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας άλλα πράγματα θέλει για να γίνει σήμερα καλύτερο. Θέλει χρηματοδότηση, θέλει εκπαιδευτικούς, θέλει οργάνωση, θέλει ολοήμερα σχολεία οργανωμένα και όχι με το ταπεράκι τους να τρώνε 20 χρόνια τα παιδιά σε συνθήκες που όλοι γνωρίζουν οι γονείς. Όχι αυτή τη στιγμή εξετάσεις που απλά θα τους στρεσάρουν και δεν προσφέρουν και τίποτα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και ενώ οι εκπαιδευτικοί μιλούν για κατηγοριοποίηση σχολείων με απρόβλεπτες συνέπειες από την επόμενη χρονιά εξαιτίας των εξετάσεων, εξαπολύουν πύρινα λόγια και για την απόφαση του Υπουργείου να προσφύγει στη δικαιοσύνη, προσπαθώντας να προλάβει τις αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, η ΑΔΕΔΗ κήρυξε σήμερα 3 οριστάσεις εργασίες για τους εκπαιδευτικούς και των 2 βαθμίδων που συμμετείχαν στη διαδικασία. Έρχεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με αυταρχικότητα για ακόμα μία φορά, γιατί μας πήγε στα δικαστήρια δεύτερη φορά στο πλαίσιο της αξιολόγησης τις προηγούμενες μέρες, να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Πάντως, ένα από τα παράδοξα που καταγράφηκαν σήμερα στο νησί είναι ότι το Υπουργείο επέλεξε το Δημοτικό Σφακίον στα Χανιά για να συμμετέχει στις εξετάσεις, αγνώντας μάλλον το γεγονός ότι η εν λόγω μονάδα πολύ απλά δεν έχει κανένα μαθητή στην 6η Δημοτικού.